κακοποίησης αδέσποτων σκυλιών, δηλητηριάσεις, εγκατάλειψη, ακόμη και πυροβολισμοί με θύματα ανυπεράσπιστα ζώα συνθέτουν τη στάση σημαντικής μερίδας της κοινωνίας της Κρήτης. Στα Χανιά το φαινόμενο των δηλητηριάσεων παίρνει όλο ένα και μεγαλύτερες διαστάσεις. Έχουμε μπαράζ δηλητηριάσεων αδέσποτων ζώων, αλλά και ιδιόκτητων, σε πάρα πολλές περιοχές της πόλης. Και αυτοί που τα έχουν βέβαια είναι, όταν έχεις ένα σκυλάκι, είναι πολύ βαρύ να το παρατάς αδέσποτο. Εντάξει. Πρέπει να τα παραλάβει μια εταιρεία, να τα προστατεύει με κάποιον τρόπο. Πριν από λίγες ημέρες, ομοσπονδιακοί θυροφύλακες με τη βοήθεια του ειδικού σκύλου εντόπισαν δηλητηριασμένα δολώματα σε περιοχές του ακροτηρίου, ενώ κτηνίατρος των Χανίων έκανε γνωστό πως υπάρχουν φόλες σε σημεία του κεντρικού δρόμου που οδηγεί προς τους Αγίους Αποστόλους. Ανάλογες καταγγελίες υπάρχουν και για την περιοχή της Χρυσής Ακτής. Θεωρούμε ότι υπάρχουν ευθύνες γιατί δεν αντιμετωπίζεται με την προσήκουσα σημασία. Αποκορύφωμα της ακραίας συμπεριφοράς σε βάρος αθώων σκυλιών είναι οι πυροβολισμοί, με τα περιστατικά που έχουν καταγραφεί τους τελευταίους μήνες στην Κρήτη να προκαλούν έντονη ανησυχία και κατακραυγή όχι μόνο από φυλοζωικές οργανώσεις αλλά από το σύνολο της υγιούς κοινωνίας. Χαρακτηριστικό είναι το περιστατικό που συνέβη στις αρχές Οκτώβρη στο χωριό Πατελάρι του Δήμου Πλατανιά, όπου ασυνείδητος πυροβόλησε 5 φορές μια έγκυο σκυλίτσα. Και εδώ είναι, εδώ να δεις, έχει πιο πέρα είναι και μέσα στον δρόμο 3-4 σκύλοι. Δεν μπορεί να περάσει, δεν μπορεί να πάει στον δρόμο, δεν μπορεί με τα πόδια, δεν μπορεί μικρό κουπέλι. Τι να τον κάνει το σκύλο τώρα. Όλοι γνωρίζουν ποιοι το έχουν κάνει, αλλά κανείς δεν καταθέτει. Και η αστυνομία όμως δεν είναι δυνατόν να μπορεί να ανακαλύψει τους απαγωγείς του Ηρακλειώτη επιχειρηματία και να μην μπορεί σε μια σταλιά τόπο, όπως είναι τα χωριά αυτά, να ανακαλύψει ποιος πυροβολεί, ποιος δηλητηριάζει και ποιος κακοποιεί τα ζώα. Ο Δήμος Πλατανιά έχει υπογράψει σύμβαση με κτηνίατρο επιχειρώντας με στηρώσεις να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των αδέσποτων. Ταυτόχρονα εξετάζει το ενδεχόμενο συνεργασίας με το Δήμο Χανίων. Κατά πόσο θα μπορούσαμε να έχουμε μια κοινή δομή σε ό,τι αφορά ένα κτηνιατρίο και να μην έχουμε συμβάσεις με τρίτους και να είναι μια σταθερή δομή στα επίπεδα των δύο Δήμων και φυσικά να υπάρχει και δυνατότητα να υπάρχουν και συνεργεία τα οποία θα μπορούν αυτή τη στιγμή να περισυλλέγουν αδέσποτα ζώα, το οποίο, να πούμε την αλήθεια, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Τις επόμενες ημέρες, η πρόεδρος της Πανελλαδικής Περιβαλλοντικής και Φυλοζωικής Ομοσπονδίας, Αναστασία Μπομπολάκη, θα έχει συνάντηση με τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Περιφέρειας Κρήτης, υποστράτηγο Κωνσταντίνο Λαγουδάκη, για το γεγονός ότι τα φαινόμενα των κακοποιήσεων και δηλητηριάσεων τείνουν να πάρουν ανεξέλεγκτες διαστάσεις.